σε υψηλά επίπεδα συντηρεί καθημερινά την ένταση η Άγκυρα, δοκιμάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο ίδιος ο Ερντογάν, διατυπώνοντας ομές απειλές για πυραυλικό, με συγχωρείτε, χτύπημα εναντίον της Ελλάδας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εξελίξεις στη Μεσόγειο. Το ρεπορτάζ που θα δούμε είναι του Χρήστου Μαζανίτη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το μεσημέρι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμα ζητήματα συντονισμού εν ώψη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου. Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν απειλεί εκ νέου την Αθήνα με πυραυλικό χτύπημα. Yunanlılar ne yaptı? Telaşa kapıldı. Hemen gazeteler başlıkları attı. Ya bunlar Atina'yı vuracaklar. Ya bizim böyle bir derdimiz yok. Yeter ki siz Ege'de bizimle uğraşmayın. Ege'de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız. Ürkek diye yer yok yürekte, korkuya elveda. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με ένα τρανς βίντεο έκανε τους στρατιώτες της χώρας ράπερ, βάζοντάς τους να τραγουδούν, επιδεικνύοντας τα όπλα τους. Και η επίθεση στον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και τον αρχηγό Γέθα, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, από τον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι. İşte kimin gelip kimi tebrik ettiğini görüyoruz değil mi? Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı Atina'nın ki gelip tebrik ediyordu. Yanındayız kardeşim. Kardeşinin nerede olduğu belli. O yanında olan kardeşine söyle, Genelkurmay Başkanı'na söylesin, bodrum arkasına alır, resimler koymasın oraya. Bu tür fotoğraflara Türkiye müsaade etmez ve gereğini yapar. Yani ansızın geleceğiz dediğinde Türkiye boş konuşmaz. Söylerse yapar. Αφορμή για τις δηλώσεις Οκτάη ήταν αυτές οι εικόνες από την περιοδία του αρχηγού Γέθα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το συγκεκριμένο πλάνο από την Ψέριμο με την ελληνική σημαία και φόρο την Αλικαρνασό ήταν που εκνεύρισε τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει ότι θα γίνει ολική επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Είναι η κατασκευή των πρώτων 35 χιλιόμετρων, ναι, στο κεντρικό σημείο με προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το ΓΕΕΘΑ, μάλιστα, έχει ολοκληρώσει την μελέτη. Είμαστε απολύτως έτοιμοι και περιμένουμε την τυπική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Σε 65 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και μία υπερπτήση πάνω από την Κίναρο ανήμερα των Θεοφανίων, προχώρησαν οι Τούρκοι με 2 UAV και 2 μαχητικά. Ο αρχηγός ΓΕΕ, αντιπτέρεχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, πέταξε με F-16 στη Λίμνο, όπου συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων του Χρήστου Μαζανίτη, του Θανάση Τσίτσα και της Άννας Ανδρέου. Να αρχίσουμε από εσένα, Χρήστο, και την απάντηση της Αθήνας στις προκλητικές επιθέσεις της Άγκυρας. Οι νέες απειλές που ήρθαν από τον Ερντογάν, όπως είδαμε πριν από λίγο, ήρθαν να προσθεθούν σε μια σειρά εμπιστικών δηλώσεων των τελευταίων ημερών Τούρκων αξιωματούχων. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα προωθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ασκώντας εξωτερική πολιτική βασισμένη σε κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, η Ελλάδα ουδέποτε επιχείρησε ούτε επιχειρεί να επιβάλλει τελεσμένα. Αντιθέτως, καταδικάζει κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού και στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας επιλύει τις εκκρεμότητες με τους γείτονές της, όπως με την Ιταλία και την Αίγυπτο, μέσω της αταλάντευτης εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αναφέρει τα χαρακτηριστικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταφερθούμε τώρα για τη νέα παρέμβαση του Αμερικανού γερουσιαστή Μενέντες, ο οποίος, Θανάση, κατακεραυνώνει την Τουρκία για τις απειλές εναντίον της Ελλάδας.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, που εξαπολύει δηλαδή ένα δρυμμή κατηγορό κατά της Τουρκίας και προσωπικά κατά του Τούρκου Προέδρου. Χθες σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε χαρακτηριστικά ότι οι συνεχείς απειλές του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κατά της Ελλάδας είναι μια εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας χώρας του ΝΑΤΟ. Αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί, έγραψε, πρέπει να σταματήσουν. Η νέα παρέμβαση Μενέντες γίνεται 11 ημέρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογό του Τσαβούσογλου στην Ουάστον, όπου θα συζητηθεί όλο το πλέγμα των δύσκολων και προβληματικών αμερικανικο-τουρκικών σχέσεων και κυρίως το μέλλον της πώλησης μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Μαρία. Πάμε και στην Άννα Ανδρέου στην Κωνσταντινούπολη. Άννα, φαίνεται πως δεν έχει τέλος το γαϊτανάκι των προκλήσεων από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Έτσι ακριβώς, Μαρία. Ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω έκανε σήμερα ο Ιμπραχήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, σε σχέση με την Ελλάδα. Από τη μια δήλωσε ότι θέλουν να λειτουργήσουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Αθήνα για να αποτρέψουν τις εντάσεις και τα πιθανά ατυχήματα. Από την άλλη, όμως, κατηγόρησε την Αθήνα για παραβίαση δικαιωμάτων της Τουρκίας. Μίλησε ακόμη και για παρενοχλήσεις της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Όταν υπάρχει παρενόχληση, δεν θα διστάσουμε καθόλου να απαντήσουμε, είπε ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου. Αλλά και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μίλησε με απαξιωτικό ύφος για την Ελλάδα. Αφήνουμε αυτούς που εποφθαλμούν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο στη μιζέρια τους, είπε συγκεκριμένα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μαρία. Να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους.